όρος που χρησιμοποιείται στην pop κουλτούρα, σύνδρομο της Ρεβέκκας. Η γνώμη μου είναι ότι είναι καλά να συζητούμε ανοιχτά με το τέρι μας για το παρελθόν. Να λέμε ανοιχτά στο τέρι μας ότι μας έχει πρίξει τα ούμπαλα όταν λέει συνέχεια πόσο κακιά ήταν η πρώην του ή πόσο κακό ήταν ο πρώην της. Είναι ενοχλητικό. Κάτσε λίγο να το διαβάσω. Κάμε μου το ερώτημα που έκαμε πριν ξεκίνησε η κάμερα. Λάκι κάτω από το κατάκι. Εσύ έχεις το σύνδρομο της Ρεβέκκας. Να σου πω εγώ να μην έχω. Να σου πω εγώ να μην έχω. Το σύνδρομο του πάνω που έχω. Σε Κίνα. Ποιο είναι το σύνδρομο του πάνω. Θα το πω στη συνέχεια. Τι νομίζεις επέλεξα να κάνω μαζί με αυτό το βίντεο. Το σύνδρομο της Ρεβέκκας. Τι θες να διαβάσω. Σύνδρομο της Ρεβέκκας. Ζηλεύεις τους, της, πρώην, του, της. Και λαλή μου ότι έχω το εγώ. Άσε τη γατούλα ήσυχη, μην την παρενοχλείς. Αυτά πρέπει να τα πούμε στο βίντεο. Όχι, θα τα πούμε. Γιατί είναι κανάλι διαφάνειας αυτό. Λοιπόν, άσε τη γατούλα ήσυχη, εσύ γιατί έχεις σύνδρομο της ζήλιας. Έλα από εδώ. Είσαι ο θέλος εσύ. Έλα από εδώ. Πιάσε ένα μωρό, χαρτομάτιλο. Δεν μπορεί να ανοίγει αυτό το πράγμα. Λάκη. Ο διαβάζει σου εγώ. Θα διαβάσω εγώ. Λοιπόν. Είναι ένα σχόλιο στο κανάλι μας και μετά διαβάζει εσύ το σύνδρομο της Ρεβέκκας. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι όταν ακούω να εκθιάζουν περασμένους έρωτες. Οκ, μπορεί να είχες νιώσει, να είχατε περάσει και καλά. Αλλά τελείωσε κεφαλαία. Είναι κάτω από το βίντεο. Αυτό το βίντεο που έχει ανοίξει πολλές συζητήσεις. Έχω απάντηση σε αυτό. Πες. Να το τελειώσει πρώτα για να μην πω καμιά τσόφτα. Είναι κάτω από το βίντεο Μεγάλη έρωτες versus αυθεντική έρωτες. Και σίγουρα αν ήταν όλα ιδανικά δεν θα τελειώνει. Και η ζωή είναι τώρα. Τώρα η ζωή. Τώρα. Η πιο μεγάλη είναι ώρα τώρα. Είναι τώρα η ζωή. Και οι άνθρωποι που έχουν σημασία πλέον στη ζωή σου είναι εδώ. Τι δουλειά έχεις να εκθιάζεις ανθρώπους που για κάποιο λόγο έφυγαν και δεν υπάρχουν στην πραγματική ζωή τώρα. Και θα διαβάσουμε για το σύνδρομο της Ρεβέκκας. Πες το. Πρωτού διαβάσεις. Πρωτού διαβάσω. Πρωτού διαβάσεις. Μήπως αυτό το φαινόμενο το που συμφωνώ ότι είναι εκνευριστικό, ότι προκαλεί προβλήματα, οφείλεται... Το φαινόμενο να εκθιάζει τη πρωί σου. Δεν θα το έλεγα. Το θέμα του να εκθιάζει. Δεν θα έλεγα να εκθιάζει. Το θέμα του να λες όλες τις ιστορίες. Όχι να εκθιάζει, παιδί μου. Σκέψου τώρα ένα σενάριο φανταστικό. Όπου ένα είναι λίγο στο φάσμα, λίγο αυτιστικό. Έτσι. Δεν το σκέφτομαι, το ζω αυτό το σενάριο. Σταμάτα, όχι. Και στην προσπάθεια και στα πλαίσια του vulnerability και του διαμοιρασμού πληροφοριών, τα λέει όλα αυτιστικά. Κάθε τρίτσε λίγο, η πρώη μου το έναν, η πρώη μου το άλλο, να τις κατηγορεί, αλλά σε διάση να φέρνει. Δεν είναι πρόβλημα. Μπορεί να έχει λίγο αυτισμό το αγόρι, το κορίτσι, το σχολείο, όχι εδώ, δεν μιλάμε για μας. Λέμε για το σχολείο τώρα. Για το σχόλιο πάντα μιλάμε, μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, μια φίλη μας ζήτησε να κάνουμε βίντεο για το σύνδρομο της Ρεβέκκας. Δεν ήξερα τι είναι. Εννοείται ότι δεν είναι ένα επίσημο σύνδρομο το οποίο υπάρχει στο DSM ή στο ICD. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται. Και έχουμε βρει κάποιες πληροφορίες τις οποίες θα τις διαβάσει ο Πάνος. Και μετά θα συζητήσουμε μαζί. Η Ρεμπέκα ήταν ο τίτλος μυθιστορήματος της Daphne du Maurier, το οποίο κυκλοφόρησε το 1938 σημειώνοντας τεράστια αναγνωστική επιτυχία. Μεταφέρθηκε στο ραδιόφωνο από τον Orson Welles και έγινε ταινία από τον μοναδικό Alfred Hitchcock. Θέλω να το δούμε. Είναι ταινία το Ρεμπέκα του Alfred Hitchcock. Λογικά αυτό θα είναι, ναι, Ρεμπέκα. Διαπραγματεύεται την ιστορία μιας γυναίκας η οποία παντρεύεται έναν χείρο και ενώ όλα κυλάνε υπέροχα, εμφανίζεται το φάντασμα της Ρεβέκκας στις εκλοιπούς της συζύγου. Το φάντασμα προσπαθεί να χωρίσει το χείρο σύζυγό του από τη νέα του γυναίκα, κάνοντάς τον να νιώθει ανασφάλεια για την απόφασή του να ξαναπαντρευτεί και τονίζοντας συνεχώς πως η νέα σύζυγος δεν θα είναι ποτέ τόσο καλή για εκείνον. Είναι μια ταινία του 1940 του Hitchcock, Ρεμπέκα, με τον Λόρενς Ολιβιέ και την Τζοάν Φοντέιν. Wow. Να τη δούμε, αγάπη. Αν θα δω και ταινία 1940 είναι μεγάλη πρόοδος. Να δούμε και τον Gaslight. Okay. Και τον Gaslight, ναι. Το νέο ζευγάρι οδηγείται λοιπόν σε συγκρούσεις καταστρέφοντας τη σχέση του.
Το σύνδρομο Ρεβέκα είναι μια μορφή ζήλιας προερχόμενη από το συναισθηματικό και ερωτικό παρελθόν των συντρόφων μας. Και αν στην κοινή ζήλια, την οποία και ως ένα βαθμό θεωρούμε δικαιολογημένη, δίνουμε πολλές φορές τη δικαιολογία του αναμενόμενου, το στοιχείο που διαφοροποιεί τη ζήλια που προκύπτει από το σύνδρομο Ρεβέκα είναι η παθολογική αιμονή με τα πρώην πρόσωπα της ζωής μας. Έτσι λοιπόν, όπως και στο βιβλίο, η ζήλια παίρνει τη μορφή φαντάσματος με τη θύμηση των πρώην συντρόφων και στοιχιώνει το ζευγάρι. Οι αιτίες πολλές, άλλες κατανοητές και άλλες εξωπραγματικές. Συνήθως έχουν να κάνουν με τη χαμηλή αυτοεκτίμηση του ενός συντρόφου που οδηγεί στη σύγκριση με τους ανθρώπους του παρελθόντος μας. Το αίσθημα της κατωτερότητας που πιθανόν να αναπτύσσουν, ίσως να είναι γενικό στοιχείο του χαρακτήρα τους, δημιουργεί φόβο και πυροδοτεί αιμονές μυθοποίησης. Και ενώ ξεκινάει με μια μικρή δόση, ένα τσιμπηματάκι ζήλιας που όλοι μας κατά καιρούς έχουμε νιώσει μαθαίνοντας το παρελθόν των συντρόφων μας, χειροτερεύει με την πάροδο του χρόνου, σε σημείο που το παρελθόν των πρώην βιώνεται σε σχέση περισσότερο από το παρόν. Η ανάγκη να μάθουν τα πάντα προσπαθώντας να ανακαλύψουν κάτι κακό για το παρελθόν και να κρίνουν τις δύο σχέσεις οδηγεί αυτή την αβάσιμη κατά τα άλλα ζήλια στην αίσθηση πως πλέον υπάρχει σχέση όχι δύο αλλά τριών ατόμων συμπεριλαμβανομένων και των πρώην. Ένας σύντροφος πάσχων από το σύνδρομο Ρεβέκα πιθανόν να έχει βιώσει τραυματικές εμπειρίες εγκατάλειψης από παλαιότερες σχέσεις, είτε είναι απιστία, προδοσία αλλά και οικογενειακές συγκρούσεις. Αν η οικογένεια και φίλοι ενισχύουν και θυμούνται παλαιότερους συντρόφους με θετικό τρόπο, επίσης πυροδοτείται αναπόφευκτα η σύγκριση με τη μορφή έντονου ανταγωνισμού, ακόμη και διοκτική συμπεριφορά προς τους πρώην. Έχει συμβεί να αναζητάμε στις νέες μας σχέσεις στοιχεία των πρώην μόνο και μόνο για να μοχλεύσουμε όμορφες παλαιές ρομαντικές στιγμές μας. Όταν ειδικά μια παλαιότερη σχέση μας και ενώ είχε όλες τις εγγυήσεις πως ήταν ιδανική, τελείωνε από την πλευρά των πρώην, μπορεί να συμβεί να ψάξουμε έναν νέο σύντροφο ως πιστή αντιγραφή, ακόμα και σε εξωτερική εμφάνιση, θέλοντας να επαναλάβουμε το ιδανικό μοτίβο. Είναι αναπόφευκτο πως το νέο ζευγάρι θα υπάρχει το στοιχείο της, καθώς ο ένας αισθάνεται πως υποκαθιστά ή ακόμη και ανταγωνίζεται μνήμες του παρελθόντος. Η αναδρομική ζήλια δεν αναγνωρίζει πρόσφατους ή παλαιότερους συντρόφους. Μπορεί να αφορά από την πρώτη σχέση της ζωής μας, πηγαίνοντας πολλά χρόνια πίσω, μέχρι κάποιον που δεν είναι πια στη ζωή. Στη δεύτερη περίπτωση, παρόλο που υπάρχει προσπάθεια για κατανόηση της θλίψης της απώλειας, υπάρχει η ζήλια και η ανασφάλεια ως στοιχείο σύγκρισης, θεωρώντας πως ποτέ δεν θα επιτευχθεί ανάλογη βαθιά ιστορία αγάπης. Το σύνδρομο Ρεβέκα δεν έχει φύλο. Η διαφορά της έντασης εστιάζεται στην αιτία της ζήλιας. Η αντιμετώπιση της κατάστασης έχει να κάνει με την ειλικρινή παραδοχή της και μετέπειτα με τους τρόπους βελτίωσής της. Πρωτίστως, οι άνθρωποι που πάσχουν από το σύνδρομο Ρεβέκα θα πρέπει να δουλέψουν οι ίδιοι πάνω στην αυτοεκτίμησή τους. Γιατί ζηλεύουν προηγούμενες. Συγγνώμη, δεν υπάρχει ερωτηματικό. Γιατί ζηλεύουν προηγούμενες σχέσεις, γιατί φέρνουν τον εαυτό τους σε αυτή την κατάσταση και τι συνέπειες έχει το κυνήγι φαντασμάτων στο δεσμό τους. Ως ζευγάρι, επίσης, δεν θα κρύψουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Ο διάλογος και οι σωστές λέξεις που θα χρησιμοποιηθούν θα θεραπεύσουν όλους τους φόβους που έχουν προκύψει. Προσωπικά θα έλεγα πως όλοι είχαμε στη ζωή μας προηγούμενες σχέσεις και οφείλουμε να αποδεχόμαστε το ίδιο και στις ζωές των συντρόφων μας. Δεν είναι φαντάσματα του παρελθόντος, ούτε απειλές που εμφανίζονται. Είναι ιστορίες που έχουμε χτίσει και έγιναν μέρος του χαρακτήρα που έχουμε σήμερα. Όλοι έχουμε το παρελθόν μας και είναι λογικό να νιώθουμε πως συγκρίνουμε τον εαυτό μας κάποιες φορές. Πάντα θα υπάρχουν πράγματα καλύτερα ή χειρότερα που κάναμε και οι ίδιοι σε μια σχέση. Αλλά είναι παράλογο να νιώθουμε απειλή και να θέτουμε τη σχέση μας σε κίνδυνο για κάτι που τελείωσε. Δημιουργήστε εικόνες και συναισθήματα της σχέσης σας δυνατά και αμοιβαία με βάση το παρόν και την πραγματικότητα. Ικανά να βάλουν θεμέλια που δεν θα γκρεμίζονται με φαντάσματα του παρελθόντος. Άλλωστε, να θυμάστε πως αν κάτι άξιζε, δεν θα ήταν παρελθόν. Λοιπόν, αυτό το κείμενο που έχεις διαβάσει είναι από το pillowfights.gr. Είναι ένα κείμενο που έχει γράψει η Ταρασία Γεωργιάδου και δημοσιεύτηκε στα γενέθλια μου πριν 2 χρόνια, 4 Φεβρουαρίου του 2022. Πρέπει να αναφέρουμε την πηγή. Διαβάζω εδώ το άρθρο, είναι στο pillowfights.gr. Συντάκτης Ταρασία Γεωργιάδου, επιμέλεια κειμένου Γιωβάννα Κοντονικολάου. Λοιπόν, καταρχάς, διαβάζοντας αυτό, θεωρείς ότι εγώ πάσχω από το σύνδρομο Ρεβέκα? Όχι, μα το είπα πρωτού το διαβάσω. Εμείς είχαμε, νομίζω, έτσι... Να πούμε τι είχαμε. Μια τροποτινά αυτιστική περιγραφή των, να πούμε τι είχαμε, των γεγονότων. Όταν εγνωριστήκαμε εμείς, εγώ ήμουνα
πάνω από 2 χρόνια σύντομα. Και εκείνα τα 2 χρόνια είχα κάνει πάρα πολύ δουλειά για να δουλέψουμε τη συνεξάρτηση. Είχα κάνει πάρα πολύ δουλειά. Και είχα βγει πάρα πολλά ραντεβού που ήταν μόνο ραντεβού και δεν προχώρησα στη δημιουργία γνωριμίας, γιατί αναγνώριζα τις κόκκινες σημαίες από την αρχή και τα σταματούσα. Άρα τροποντινά εγώ ήμουν εντελώς απεξαρτημένη από πρώην. Εγώ είχα λιγότερο κι εγώ. Ναι, εσύ είχες χωρίσει, αν γνωριστήκαμε εμείς, 3 μήνες πριν. 3 μήνες πριν. Ναι. Από μία σχέση, πες εσύ τι ήταν αυτή η σχέση, γιατί εγώ δεν ήμουν μέσα στη σχέση. Ολική καταστροφή. Μία σχέση ολική καταστροφή, δηλαδή. Θέλω να πω εγώ για τη σχέση σου την πρώην, γιατί δεν την έζησα εσύ που την έζησες. Εντάξει, τώρα... Όχι να πολύ... μας πεις γεγονότα, ρε παιδί. Όχι, δεν θέλω να πω κάτι, δεν θέλω να πω γεγονότα. Δέχθηκες ναρκισσιστική κακοποίηση, ναι, σε εκείνη τη σχέση. Ναι, αυτό αρκεί νομίζω. Και επίσης υπήρχε και έντονη εκδικητικότητα. Ναι. Μετά που αποφάσισες να χωρίσεις από εκείνη. Ναι, πρόσωπο. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, μου λέει ο Πάνος από την αρχή, εγώ χώρισα πριν 3 μήνες, έχω αποφασίσει για πρώτη φορά στη ζωή μου να μείνω μόνος μου και να το πάρω απόφαση και θέλω χρόνο για να είμαι μόνος. Και σου λέω εντάξει, κάνε ένα πρόβλημα, ας αναβάλουμε την γνωριμία μας. Πάρε υπομονή. Πάρε υπομονή, είπα. Αλλά μιλούσαμε 2-3 μήνες έτσι φιλικά και ερωτευτήκαμε, τι να κάνουμε. Αλλά εσύ το έλεγες από την αρχή, ότι ρε παιδί μου, είπα μια φορά να μείνω μόνος μου για πολύ καιρό. Τι κακό του συνέβη και βρέθηκα στον δρόμο. Και δεν έκατσε. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι δεν έκατσες, είχα... Έκατσες όμως 3 μήνες. Ναι, δεν είχα όμως το... Δεν μου έκατσε να κάτσω όπως έκατσε και σε 2 χρόνια. Δεν συνέβηκε, ρε παιδί. Δεν συνέβηκε. Αν δεν με γνώριζες εμένα, θα μείνεις μόνος σου. Δεν συνέβηκε. Ίσως αυτό το λίγο διάστημα έτσι με έκανε να λέω παραπάνω για αυτές τις ιστορίες τις χαζές. Επειδή ήταν σύντομο. Ναι, επειδή ήταν σύντομο. Δηλαδή, ναι. Χωρίζει ο Πάνος, περνούν 3 μήνες, στους 3 μήνες με γνωρίζει εμένα. Στον πρώτο καιρό δεν δημιουργούμε σχέση, μιλάμε απλώς. Ίσως το διάστημα μου περιγράφει ξανά και ξανά ιστορίες και περιστατικά. Ιστορίες με αγρία. Και αγρίους. Και αγρίους και άγριες και ό,τι θέλεις. Οι οποίες αυτές οι ιστορίες εμένα με θύμωναν πάρα πολύ στην αρχή της γνωριμίας μας, γιατί έλεγα πώς είναι δυνατόν έναν τόσο καλό άνθρωπο να του κακοφέρονται τόσο πολύ. Θυμάσαι πόσο θύμωνα. Ναι. Φόρτον. Ναι. Όταν έγινε η σχέση μας και όταν αποφασίσαμε να αγαπηθούμε, υπήρχε ένα αρχικό χρονικό διάστημα, 2-3 μήνες, στο οποίο συνεχώς εξερνούσε αυτός ο άνθρωπος. Όχι να λέει τι ωραία που ήταν η σχέση μου, τι σκατά που ήταν η σχέση μου, αλλά συνέχεια να λέει και μου πέν και το ένα και μου κάνει και το άλλο. Μου ξεφεύγανε, τι να κάνω. Και έλεγε πω πω την καλή γυναίκα που είσαι, καμία σχέση με την πρώη μου η οποία έκανε αυτόν και αυτόν. Αλλά εγώ ακούγα συνέχεια η πρώη μου και μετά παίρνω στο κρανίο. Εντάξει, δεν είναι Ρεβέκα σε αυτό τώρα. Ζήλευα την πρώη σου. Όχι, καμία σχέση. Ούτε με διάλεξες να τις μοιάζω τις πρώη σου. Καμία σχέση. Έχουμε κοινά. Κανένα. Εμφανισιακά. Δεν μιλάω για εμφανισιακά, μιλάω ούτε για εμφανισιακά ουσιαστικά, ούτε εμφανισιακά. Παρόλο που ούτε... σου στείλε ένα email ότι πήγε στη Χοντρελό. Ούτε ουσιαστικά. Ναι, κόρη, είμαι πασιάκορη. Ναι, είμαι. Γιατί να δεις ότι το πρόβλημα δεν ήταν το ότι ενόμιζες πως ήσουν εσύ παχιά. Είμαι εγώ παχιά. Σιγά μην άφηνε το νέγκινγκ να πάει. Εντάξει, ρε, πάρε. Εγώ γελούσα, τώρα το είδα και όλοι γελούσα. Τέλος πάντων, δεν είναι θέμα η πρόη σου. Απλώς εμάς το ζήτημα μας ήταν τούτο στην αρχή. Ότι εγώ, ας πούμε, ένιωθα ότι εντάξει, ρε παιδί μου, τέλειωσε, ενίσχυες μια κακοποιητική σχέση. Let it go. Μην τη συναφέρνει συνέχεια. Αλλά εσύ θέλεις να μου τα πεις όλα. Εντάξει, το έπαιρνα και αυτό που έλεγες, το δεχόμενο, το πάλευα. Ναι. Νομίζω όμως ότι δεν ζήλευω τις πρώες σου. Όχι. Σε ρωτώ κάποιες φορές, ρε παιδί μου, επειδή μιλάς για τις πρώες σου. Εγώ δεν μιλώ για τους πρώην. Και εσύ μιλάς, μωρέ. Ναι, αλλά εγώ μιλώ εντελώς. Δεν είναι, έχει πολύ σημασία το ύφος. Να δούμε λίγο το... Και μια και το συζητάμε εδώ στο βίντεο, τι μορφές μπορεί να παίρνει η αναφορά στους πρώην. Αν η αναφορά στους πρώην γίνεται από ένα χώρο εντελώς αντικειμενικό, στο οποίο διηλίζεις μια...
σχέση προβληματική, γιατί να νιώσει ο παρόν σύντροφος σου ανασφάλεια. Επίσης έχουμε, έχουμε και μια διαφορά, ρε παιδί μου. Πέρασα λίγο πιο έντονες φάσεις εγώ. Δηλαδή? Με το... επιχειρία. Ναι. Δηλαδή όταν... Αν επρόσεξες, το μόνο πρόσωπο που δεν ασχολούμαι καθόλου είναι η μητέρα, η βιολογική μητέρα των παιδιών. Δεν έχω ασχοληθεί. Ούτε εσύ έχεις ασχοληθεί, ούτε εγώ έχω ασχοληθεί. Ναι. Δηλαδή, όταν γνωριστήκαμε, μου είπες, ήταν ένας μεγάλος έρωτας, ήταν μια μεγάλη αγάπη. Εγώ χάρηκα για σένα που βίωσες ένα μεγάλο έρωτα, μια μεγάλη αγάπη. Και χαίρομαι που τα παιδιά μας γεννηθήκαν μέσα σε έρωτα και αγάπη. Δεν έχω θέμα με τούτο. Εντάξει, εγώ για την ερώτηση που σου είπα για το σύνδρομο της Ρεβέκας δεν αφορούσε αυτό. Τι αφορούσε? Περισσότερο για τα άλλα, τα πιο, πιο κατεστραμμένες φάσεις. Για την τελευταία μου λέτε. Ναι. Αφού εσύ να φέρνει την μέρα νύχτα, λοιπόν, ακούστε τώρα αυτό. Λοιπόν, ακούστε, λοιπόν, και εγώ θέλω τη βοήθεια του κοινού. Λοιπόν, συζητούμε και του λέω, έχουμε μια πρόσκληση να πάμε στο Παρίσι. Και μου λέει αυτός ο άνθρωπος, αντί να μου πει, αγάπη μου, σκέφτομαι ότι αν πάμε στο Παρίσι θα είναι τα παιδιά μου να τους, και έχω φόβο να τα αφήσω μόνα τους και να πάμε σε άλλη χώρα. Μου λέει, θα έχω φόβο γιατί με την πρώην, όταν τα άφησα 4 μέρες και πήγα ταξίδι, δεν ένιωθα καλά. Και σου λέω εγώ, δηλαδή μου λες ότι με την πρώην τα άφησες τα παιδιά 4 μέρες και πήγες ταξίδι, ενώ με εμένα 3 ημέρες δεν έχεις να τα αφήσεις. Ενώ αυτισμός ήταν που λέγαμε. Ναι, αυτό είναι αυτιστικό. Εγώ τόνισα το με ποιον ήταν αυτό, ήταν το η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, αλλά το ότι δεν την πάλευα με τα παιδιά μακριά ήταν αυτό που ήθελα να πω. Και του λέω, αγάπη μου, δεν μπορείς να πεις, μωρό μου, σκέφτομαι ότι αν πάμε σε άλλη χώρα θα έχω έγκυνια, που μετά όταν μου το είπες, και εγώ σκέφτηκα ότι θα έχω έγκυνια να πάμε σε άλλη χώρα και μου λέει, δεν θα πάμε χωρίς τα παιδιά σε άλλη χώρα. Τούτο που δεν μπορείς να πεις όμως ότι έχω σύνδρομο της Ρεβέκας σε αυτήν την περίπτωση. Έλα, μισοαστία σε ρώτησα τώρα. Λες να έχω? Δεν νομίζω. Από αυτό που διάβασα, αν είναι έγκυρο, όχι. Νομίζω να έχω. Ούτε έχω κάποια σκέψη ότι μπορεί στο παρελθόν να πέρασες καλύτερο από ό,τι περνούμε τώρα. Αυτό είναι βέβαιο. Εσύ έχεις για μένα τέτοια σκέψη ότι μπορεί στο παρελθόν να πέρασα καλύτερα? Όχι, από αυτά μου έχεις πει όχι. Προχθές που βλέπω έγινε στις φωτογραφίες, τι μου είπες σε κάποια φάση, το νιώσες λίγο ναύλα? Ναι, ήταν λίγο κάπως. Φωτογραφίες του Αραβώνα που βλέπεις. Ναι, ναι. Άρα καταλάβω. Όχι σε σημείο να ζηλέψω. Αλλά ήταν κάτι που εντάξει. Άρα δεν είναι καλή ιδέα να δείχνουμε στο νυν τέρι μας φωτογραφίες με το πρώην τέρι. Δεν είναι, ναι, δεν είναι. Ή να τις έχουμε στο κινητό μας, ή να τις έχουμε στον υπολογιστή μας και όχι, να τις έχουμε, για να τις έχουμε σε πρώτη πρόσβαση. Δεν χρειάζεται. Εμείς τις είδαμε κατά λάθος. Ψάχναμε κατά δικές μου παιδικές φωτογραφίες και βρήκαμε κάτι φωτογραφίες από τους Αραβώνες. Δεν χρειάζεται. Το 1995. Δεν ωφελεί σε κάτι. Άρα κατάλαβες το με τις φωτογραφίες που σου λέγα παλιά. Τώρα το βίωσες εμπειρικά. Ναι, αλλά. Δεν το έκανα επίτηδες να συζητήσω με τα. Υπήρχε ένας λόγος, παιδί μου, για εκείνες που αναφέρεσαι τώρα, εντάξει. Γενικά δεν ωφελεί σε κάτι. Το να βλέπεις φωτογραφίες με πρώην, ενώ είσαι με τον νύν. Το να βλέπεις με τον άνθρωπο που είσαι τώρα, να βλέπεις φωτογραφίες. Αν είναι τέτοιες. Αγκαλιά με πρώην, να δίνει φιλί με πρώην, εκεί ναι. Λίγο χαλιέσαι ρε φίλε. Αν είναι ένας χωρισμός, κάτι, δεν υπάρχει ανάγκη να κρατάς τις φωτογραφίες. Δηλαδή είναι... Οι μόνες φωτογραφίες που κρατάμε είναι από τους γάμους που έχουμε παιδιά, από τα παιδιά μας. Εντάξει, ναι. Μας. Αυτό. Αλλά το κατάλαβες τώρα, γιατί άλλο να ακούς για μια ιστορία και άλλο να έχεις εικόνα. Και γιατί να έχει κάποιος τις φωτογραφίες να τις φυλάει. Ναι, δεν υπάρχει λόγος. Εγώ τώρα τους είναι να ξεκαθαρίσω, να δώσω των παιδιών τις φωτογραφίες που είναι ο μπαμπάς τους μέσα για τους ίδιους. Όχι, εγώ δεν έκρινα τις φωτογραφίες και την ύπαρξή τους. Καλά είναι εκεί, αφού είναι ο μπαμπάς των παιδιών, οκ. Okay. Απλά... Και χάρησες το γένο μου. Δεν τις είχα στο κινητό μου. Όχι, στο άλμπουμ. Στο κουτί. Στο άλμπουμ, ναι. Τις είχα στο άλμπουμ, το οποίο άνοιξα το άλμπουμ μου, νόμιζα πως ήταν τις παιδικές μου ηλικίες και ήταν τις παιδικές μου ηλικίες που χαρτώθηκα. Όπως λέει και το άρθρο που διαβάσαμε εδώ πέρα, παιδί μου, είναι ένα τσιμπηματάκι. Δεν είναι σύνδρομο Ρεβέκα. Κατάλαβες. Είναι και φυσιολογικό. Εμείς σκεφτόμαστε κάτι άλλο.
αν όταν ήμασταν στην αρχή της ερωτικής μας ζωής, συναντιόμαστε μεταξύ μας, το σκεφτόμαστε σιγά. Θεός φυλάξει. Τι εννοείς? Όχι, εγώ δεν θα συναντηθούμε με κανέναν. Τι εννοείς? Εμείς οι δύο. Αν συναντιόμαστε στην αρχή της ερωτικής μας ζωής. Α, νόμιζα πως έλεγες ότι αν ήμασταν εμείς στην αρχή μας συναντιόμασταν με κανέναν πρώην στο δρόμο. Συνεννόηση, μπουζούκι, κιθάρα. Πες μου και ένα άλλο. Μαντολίνο. Μαντολίνο. Ρε, δεν καθόμαστε κατά καιρού, βρε αγάπη μου, μωρό μου. Δεν κάνω πλαισίσεις κατά καιρού τι ώρα να σε γνώριζω όταν ήμουν εγώ 23 και εσύ 20. Ναι, ρε, εννοείται, αλλά εγώ έπιασα άλλο αυτό που σου είπα. Εντάξει. Καταλαβαίνετε ότι στην επικοινωνία μεταξύ ενός ζευγαριού πρέπει να γίνεται και μια. Misunderstanding. Και ένα ξεκαθάρισμα τι εννοεί ο ένας και τι καταλαβαίνει. Μπαγλαμάσι. Μπαγλαμάς. Κάτσε εσύ. Το βράδυ που πήγαμε στην Πλατεία Ελευθερίας, μου είπες, αχ, αν ερχόμουν στην Κύπρο την τάδε χρονιά. Ναι, που ήμουν και εγώ σύγκολ και σου και εσύ σύγκολ και γνωριζόμασταν. Ναι. Ενώ τότε το σκεφτόμαστε. Τι έκαναμε τόσο καιρό ένα μακριά από τον άλλο. Από την άλλη, όμως σκεφτόμαστε ότι η ζωή μας προχώρησε όπως προχώρησε, ίσως γιατί η ψυχή μας είχε πολλά μαθήματα να πάρει. Ίσως γιατί υπήρχε λόγος να γεννηθούν κάποια παιδιά. Εμείς μεταξύ μας δεν μπορούμε να κάνουμε παιδιά με τον Πάνο ή Γη. Γιατί έχουμε και οι δυο το στίγμα. Είμαστε και οι δυο φορείς της μεσογειακής ανεμίας. Και επειδή και οι δυο έχουμε αυτήν την αρχή ότι δεν θα τερματίζαμε μια εγκυμοσύνη αν ο προγεννητικός έλεγχος έδειχνε ότι κάποιος έχει μεσογειακή ανεμία Β, δεν θα κάναμε παιδιά. Δηλαδή το ξέρουμε ότι αν γνωριζόμαστε από την αρχή, δεν θα κάναμε παιδιά. Αν αποφασίζαμε να είμαστε μαζί, δεν θα κάναμε παιδιά. Θα υιοθετούσαμε, θα τεκνοθετούσαμε ίσως, δηλαδή θα κάναμε βιολογικά παιδιά, γιατί θα υπήρχε 25% πιθανότητα τα παιδιά να γεννηθούν με μεσογειακή ανεμία Β. Έχεις ένα ξάδερφο, ναι, ναι, πρώτο ξάδερφο. Ναι, πρώτο ξάδερφο επάνω σου. Και εγώ είμαι πολύ ευαισθητοποιημένη μας στο ζήτημα της μεσογειακής ανεμίας. Οπότε αν γνωριζόμασταν στα 20 μας, πριν να έχουμε άλλες σχέσεις, πριν να κάνουμε γάμους κλπ. Ή δεν θα τα φτιάχναμε, γιατί εγώ ήθελα πάρα πολύ να κάνω βιολογικά παιδιά. Είχα τέτοια τρέλα μύρλα. Ήθελα πολύ να μείνω έγκυος και να γεννήσω. Οπότε το πιο πιθανό να σε απέρριπτα. Όπως απέρριψα και τον άλλο τον τύπο που σου έλεγα από την Κατερίνη, όταν μου είπε ότι είναι φορέας, τον απέρριψα. Ή αν μέναμε μαζί δεν θα κάναμε παιδιά. Οπότε ίσως ο λόγος που τραβήξαμε όσο τραβήξαμε ήταν γιατί ήταν η κατάλληλη στιγμή να γνωριστούμε τώρα και να αναδημιουργηθεί η οικογένεια όπως αναδημιουργήθηκε. Ναι. Εντάξει, γενικά για το πώς κυλάει η ζωή, για... δεν μπορούμε να ξέρουμε τους λόγους. Ναι. Όχι, αυτή είναι η εκλογικεύση που κάνουμε εκ των υστέρων για να φωνέψουμε το γεγονός ότι επέρασα, ξέρω εγώ, 30 χρόνια της ζωής σας που θα μπορούσαμε να τα περάσουμε αγαπημένοι, ευτυχισμένοι μαζί, αλλά δεν περνούσαμε δυστυχισμένοι χώρια. Λέω να σου πω. Μπορεί να μην ήμασταν έτοιμοι. Σίγουρα δεν ήμασταν. Με τα μυαλά στα κάγκελα, εγώ μου στα 20. Α, καλά. Εγώ να δεις. Λοιπόν, κάτι άλλο μου σκέφτομαι είναι το εξής. Ότι αν κάθε φορά μου πάει να σε πιάσει ζήλια, τώρα μιλώ γενικά, ειδικά, για έναν πρώην ή μίαν πρώην του συντρόφου σου, τη συντρόφου σου, ας σκέφτεσαι ότι είχες και εσύ πρώην. Ναι. Και τι σημαίνουν για σένα αυτοί πρώην? Εμένα όλοι οι πρώην μου δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα. Είμαι παντελώς αδιάφοροι ως πρώην. Είναι μια εκλογήκευση που είναι πολύ χρήσιμη. Εσύ έχεις συναισθήματα για τις πρώην σου? Όχι. Αδιαφορία, δεν είναι? Στην αρχή είχε θυμό, είχε συναισθήματα όταν γνωριστήκαμε. Είχε θυμό. Αυτό ήταν το θέμα μου. Τώρα, για αυτά που περιέγραψε, είδα το θέμα ότι είχα θυμό. Είχε θυμό, ο οποίο ήταν. Ο θυμό δεν είναι. Το αντίθετο τη αγάπη δεν είναι το μίσο, είναι αδιαφορία. Ναι. Είχε θυμό. Εγώ έχω πλήρη αδιαφορία για ω πρώην. Ενώ με κρύο με βράστη για να του δω μπροστά μου, θα συγκινηθώ. Ούτε θα θυμώσω, ούτε θα χτυπήσουν πεταλούδες, ούτε καμπάνια και ούτε τίποτα. Αν όμως σκέψου τώρα, τώρα έλα τώρα σε έχω να δεις πως έχω. Σκέψου, τι συμβαίνει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν όντως το σύνδρομο της Ρεβέκας. Αν εγώ κάθομαι εδώ πέρα και κάθε τρεις και λίγο σκέφτομαι τον έναν πρωί μου και τον άλλον πρωί μου και φτιάχνομαι, αν εγώ προσωπικά κρατάω συναισθηματικές καβάντες στους πρώην μου ή στις πρώην μου, δεν είναι πιθανό να προβάλλω αυτόν ότι το κάνει και το τέρι μου? Ναι. Πώς δεν τα ξέρεις και στραβέ, ξέρω τα που λόγω. Κυπριακή παροιμία, πώς δεν τα ξέρεις. Πού ξέρεις, θεία, αφού είσαι τυφλός,
τι κάνουν, λέει, τα ξέρω από εμένα. Άρα, εάν κάποιος ζηλεύει την πρώην γυναίκα, την μακαρίτη σαν γυναίκα, τον πρώην άντρα, τον μακαρίτη άντρα, τον πρώην κόμενο, την πρώην κόμενα του, τη συντρόφου του τώρα, μήπως ζηλεύει επειδή ο ίδιος ή η ίδια έχει συναισθήματα για πρώην. Ναι, πιθανό. Να είναι προβολή δηλαδή. Ναι. Εμείς σίγουρα δεν έχουμε. Εγώ είμαι σίγουρη ότι δεν έχει συναισθήματα για καμία πρώην. Αλήθεια σου λέω. Είμαι σίγουρη για το. Μπορεί να είναι για αυτό που λέει στο άρθρο χαμηλή αυτοεκτίμηση, αλλά μπορεί να είναι και προβολή. Ναι. Μπορεί να είναι και προβολή. Δηλαδή, αν εγώ ξέρω, υποθετικά μιλώντας, εγώ αλήθεια που σας λέω. Ούτε εγώ έχω συναισθήματα, ούτε ο Πάνος. Εγώ δεν έχω συναισθήματα γιατί μόλις ένιωθα ότι μου τελείωσε, έφευγα. Ναι. Αν και λόγω ενεξάρτησης κάποιες φορές έπαιρνε παραπάνω καιρό να μου τελειώσει από ό,τι θα έπρεπε. Αλλά και εσύ το εξάντλησες φουλ, ρε παιδί μου, το πράγμα. Δηλαδή. Το τραβούσες όσο δεν υπήρχε. Δηλαδή, πολλή υποχωρητικότητα. Το τερματίζουμε. Το τερμάτισες. Το τερμάτισες. Εγώ το τερμάτιζα του στυλ. Κάνω δοκιμή. Μόλις το αντιληφθώ ότι δεν ταιριάζει, φεύγω. Εντάξει, στον προηγούμενο γάμο έκατσα 4 χρόνια σύνολα. Είχα παλαβώσει πλήρως. Το προσπάθησα να το τερματίσεις. Να σου δείξω ότι το σημάδι στο πόδι μου που κάηκα. Ναι, το έχω δει. Που τώρα είναι μία απόδειξη τερματίσματος. Είχα παλαβώσει, ρε φίλε. Και σου είπα, στο προηγούμενο βίντεο, έλεγα σ' αγαπώ προς το τέλος και τώρα μου το έλεγα, αφού δεν το νιώθω, γιατί το λέω, το έλεγα για να το νιώσω. Δεν ήθελα να ξυπνήσω και να καταλάβω ότι είχα κάνει για άλλη μία φορά λάθος και μάλιστα ένα λάθος το οποίο το έδειξε η τηλεόραση του. Ένα λάθος που γυρώντας στις τηλεοπτικές οθόνες, στις δημοφιλείς εκπομπές, στα περιοδικά της showbiz. Θα ζουν το πρόβλημα εγώ που δεν μπορούσα να χωρίσω. Δηλαδή, εφοβόμουν να αντιμετωπίσω δημοσίως τις συνέπειες της βλακείας μου και της συνεξάρτησης μου. Και την ακύρωση της προβολής που είχες. Και επίσης θέλω να παραδεχτώ δημοσίως ότι εκείνον τον γάμο τον έκανα για να ευχαριστήσω τους γονείς μου, για να ευχαριστήσω τα παιδιά μου. Το ένα μου παιδί το οποίο το ζητούσε αναπαιγνωσμένο, ο γιος μου θέλει αναπαιγνωσμένο να ξαναπαιδευτώ. Μου το έλεγε από μικρός δηλαδή. Έκαμα, και επίσης το έκανα και από πείσμα. Και από πείσμα και από εκδικητικότητα προς την πρώην του, η οποία μου είχε πρίξει. Οριμότητα και σοβαρότης. Στα 41, 42, τσαμέ. Τώρα τα καταλαβαίνω αυτά. Τότε δεν τα καταλαβαίνω. Γιατί αντιλαμβάνεσαι, αν στα 40 είχα τόσο πολύ τα μυαλά στα κάγκελα, στα 21, πόσο πιο ψηλά στα κάγκελα τα είχα. Α, καλά. Τι σκέφτεσαι, αγάπη μου, γιατί με λαχόλησες. Τα 41, τα 21, αυτά σκέφτομαι, αναλογίζομαι κι εγώ. Εντάξει, έχει πλάκα. Γιατί εμείς κάποιες φορές βλέπουμε φωτογραφίες από το παρελθόν και γέλνουμε. Βλέπουμε το ύφος. Τα 21 είναι εντελώς ντελούλου, έτσι. Ντελούλου. Δεν υπάρχει. Εγώ έχω γίνει τη φωτογραφία που περίφθη στα 21, την οποία πήγε και σε βιβλίο. Θα την ξαναδείξω να γελάσεις. Αυτή τη βλέπουμε και γελούμε. Έχω πάρω σαν αντίστοιχες. Γαμπριάτικες που είναι μες στην τρελή χαρά. Μες στην τρελή. Πού είναι ρε. Την υφή. Την μαύρη χείρα. Η άσπρη χείρα. Πού την έκανα. Με το μαυρισμένο μάτι. Πού την έχω, έσβησα τι. Αγκαλά. Δεν νομίζω, αυτή είναι ντοκουμέντο. Είναι ντοκουμέντο αυτό. Πού είναι η baby. Αυτή είναι μια φωτογραφία από το 15. Σιλόπελος, όταν δεν είχα σκύλο και σκεφτόμουν να πάρω το λάκι. Σιλό. Άσχετο όμως. Έτσι. Να. 21 ετών νύφη. Έχει και ο Πάνος ανάλογης. Αυτές τις βλέπω. Πρέπει μια ημέρα να κάνουμε ένα βίντεο για τον τέλειο γάμο που είναι 18 Αυγούστου του 1996 γιατί είχε συμβεί στις 17 Αυγούστου του 1996. Σαν πρόβατο στη σφαγή. 17 του Αυγούστου το κλείνω από 17 Αυγούστου 2024 θα κάνουμε ένα βίντεο στο οποίο θα αφηγηθώ στον Πάνο τι συνέβηκε στις 17 Αυγούστου 1996, 28 χρόνια πριν. Θα κλάψουν μανούλες! Όχι δικιά μου. Η δικιά μου μπορεί να κλάψει που την προσβάλλει.
που θα πω τα τι τράβηξα εκείνη την ημέρα. Όχι, αυτή τη χρονιά. Σημείωσε το στο ημερολόγιο μας, μωρό μου. Σημείωσε το να κάνουμε ένα βίντεο το οποίο θα βγει 17 Αυγούστου 2024. Στο οποίο θα περιγράφω τη 17η Αυγούστου 1996. Σημειώνω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε για τις Ρεβέκες και τους Ρεβέκους? Δεν είναι επίσημο σύνδρομο, είναι όρος που χρησιμοποιείται στην pop κουλτούρα, σύνδρομο της Ρεβέκας. Η γνώμη μου είναι ότι είναι καλά να συζητούμε ανοιχτά με το τέρι μας για το παρελθόν. Να λέμε ανοιχτά στο τέρι μας ότι μας έχει πρίξει τα ούμπαλα όταν λέει συνέχεια πόσο κακιά ήταν η πρώην του ή πόσο κακός ήταν ο πρώην της. Είναι ενοχλητικό. Συμφωνείς? Συμφωνώ. Εγώ έχω αναφέρει τους πρώην μου, αλλά έτσι στα περαστά. Να σου πω για διάφορους προβληματικούς ανθρώπους. Έναν, δύο, τρία, ας πούμε. Έτσι. Δεν κάτσα να σου πω ιστορίες με αγρίους. Από μόνη μου? Όχι ρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά είναι, η διαφορά είναι αυτή που είπαμε. Εγώ τα είχα εκτονώσει. Τα έχεις εκτονώσει, ναι. Κοίταξε, για να πούμε και κάτι σωστό, έτσι, να δίνουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στο τέρι μας, το οποίο δεν συναφέρνει καθόλου, δεν αναφέρει καθόλου καμία πρώην ποτέ. Έχει σταματήσει πλήρως. Είδες, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Εντάξει, μόνο ένα παυτισμό μπορεί να το κάνει. Ναι, εγώ γι' αυτό είπα ρε παιδί μου, μήπως στο σχόλιο που διάβαζες. Στην αρχή να έπαθε σοκ όμως εσύ, αφού έλεγες μου συνέχεια αποκλείεται να είσαι τόσο καλή, αποκλείεται να σου πω τι έκανε η άλλη του εντελώς αντίθετο, αποκλείεται να το... Καταλαβες. Όμως εγώ δεν έπαιρνα το είσαι τόσο καλή, έπαιρνα το ότι άκουα συνέχεια ιστορίες τι έκανε έναν άτομο κατά τη γνώμη μου κακοποιητικό, αγράμματο κοινωνικά, πνευματικά, παντελώς μη πνευματικός άνθρωπος, ναρκισσιστής ορκής κλπ. Λοιπόν, αυτό είπα από την αρχή από το σχόλιο. Μόλις διάβασα το σχόλιο, μπορεί να είναι ο άνθρωπος λίγο αυτιστικός και να το ξεφεύγουν, ρε παιδί μου. Τι ακάμε. Όχι, ρε, το σχόλιο ήταν γιατί την κοπέλα μου έγραψε εγώ σε ένα μεγάλο νερό, τον οποίο ξεκίνησε με κεραυνοβόλο, σε τελείωσε βέβαια μετά, αλλά ήταν τεράστιος ερώτης, γι' αυτήν πολλέψε. Που λένε τόσα πολλά καλά για τους πρώοι και γιατί δεν έβαζε με τους πρώοι. Για τους κολλημένους. Άλλο είναι κολλημένοι. Αυτά που λες. Εντάξει. Εντάξει. Όλα αυτό, οι κολλημένοι είναι θέμα. Δύσκολο. Όχι, θα μπορούσα να είμαι έναν κολλημένο με τίποτε. Ναι. Με τίποτε. Εσύ, παρόλο που ήξερα ότι το έκανες γιατί ήθελες να εκτονωθείς και να βγάλεις από μέσα σου όλη εκείνη την καταπίεση που τράβηξες, δεν το άντεχα. Σκέφτομαι να σου είσαι κολλημένος. Ή του να σε στείλω να πάεις. Μα ποιος πάει με κολλημένο, ρε παιδιά. Ποιος πάει με κολλημένο και να έχει και σχόλια. Και να έχει και σώα στα φρένα. Σώα στα φρένα και με κολλημένο, όχι κανένα, αλλά. Λοιπόν, αυτά. Θα χαρούμε στα σχόλια να διαβάσουμε αν έχετε παρόμοιες εμπειρίες. Το άλλο το πράγμα το οποίο είναι έτσι σημαντικό είναι ότι αν είσαι με έναν άνθρωπο που το τέρι το πέθανε, εκεί είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσεις κάποια πράγματα. Τι είναι πιο εύκολο? Αν το πάρεις απόφαση, παιδί μου, θέμα πνευματικό. Ο νεκρός δεν δικαιώται. Δηλαδή το παίρνεις απόφαση, ρε παιδί μου, ότι υπήρχε ένας άνθρωπος, έζησε, αγάπησε, έπραξε, ήταν ο άνθρωπος που ήταν και έφυγε από αυτήν τη ζωή. Άρα έχεις μια, εγώ δεν ξέρω, εγώ νιώθω μια πνευματική σχέση με την ψυχή της Μακαρίτης. Ναι. Από την αρχή την ένιωθα, θυμάσαι πως σου λέγα. Ίσως επειδή, δεν το έχουμε πει τούτο να το πούμε, ότι έχουμε κοινά. Πες. Έχουμε κοινά με την μητέρα των παιδιών, τη γυναίκα του Πάνου, η οποία πέθανε το 20. Ήταν και εκείνη η κόρη ιερέως και εκείνη είχε μια δύσκολη παιδική ηλικία όπως εγώ και ένιωσα μεγάλη ταύτιση. Ήταν ένας από τους λόγους που με τράβηξε κοντά σου αυτούς. Το γεγονός ότι η μαμά των παιδιών είχε παρόμοια στοιχεία με μένα. Και ένιωσα ότι πνευματικά υπήρχε μια σύνδεση. Και νιώθω ακόμη. Δηλαδή, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι αρνητικό ή να... Πραγματικά, δηλαδή, έχω την στη σφαίρα του, δεν την αγγίζουμε.
Ναι. Υπάρχει περίπτωση όμως γενικά χείροι ή χείρες που ξαναφτιάχνουν τη ζωή τους να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα από τον επόμενο σύντροφο προς τον... Να ζηλεύει τον προηγούμενο. Ναι, υπάρχουν. Αφού σου λέει την ταινία Ρεβέκα, σου λέει το σύντομα τη Ρεβέκα. Ναι, αυτό δεν το είπαμε. Είπαμε τώρα για, για σχέσεις που έχουν τελειώσει, για ναι. πρώην κλπ. Δεν, δεν είπαμε για. Εμένα, από, για θανόντες, ας πούμε, σύζυγους. Εμένα με βοήθησε και το γεγονός ότι εσύ είσαι ρεαλιστής άνθρωπος και ότι στις περιγραφές που κάνεις μιλάς ρεαλιστικά και αντικειμενικά. Δεν τα φουσκώνεις τα πράγματα, δεν τα παρουσιάζεις διαφορετικά από ό,τι είναι. Δηλαδή η κοπέλα η Μακαρίτισσα ήταν ένας άνθρωπος γήινος, ανθρώπινος, με τις δυσκολίες της όπως έχουμε και εμείς δυσκολίες, με τον αγώνα της στο πνευματικό, η κοπέλα έχασε και τη ζωή της νωρίς. Δεν λέω για την προσωπική μας θεωρία, λέω για τις ανάγκες του βίντεο. Αν μπορεί αυτό το φαινόμενο να παρατηρηθεί σε τέτοιες σχέσεις. Εάν κάποιος είναι κολλημένος με την πρώην του ή με τον πρώην του που επέθανε, με τον Μακαρίτη με Μακαρίτισσα, καταρχάς κάποιος ο οποίος είναι κολλημένος με τον Μακαρίτη δεν μπορεί να κάνει σχέση. Δεν θα κάνει σχέση. Μπορεί όμως κάποιος να είναι ναρκισσιστής και ο πρώην ή η πρώην που επέθανε να ήταν ναρκισσιστρία επίσης και να υπάρχει αυτή ο τεράστιος έρωτας με τον ναρκισσιστή ή την ναρκισσίστρια έστω και αν έχει πεθάνει και μετά να ψάχνει και ένα συνεξαρτώμενο να του κάνει τη ζουλή, να τον ταΐζει, να μποτίζει, να με ρευκεί, να κάνει, ναι. ξέρω εγώ και να του λέει όλη μέρα η πρόνιμη γυναίκα με πρώτη και η γυναίκα με πρώτη και η γυναίκα με πρώτη. Με το φαΐ. Ναι, η ιστορία το φαΐ της γυναίκας μου πρώτης. Ξανά πάμε, λέω να το πούμε, δεν ρκάζει. Χορκάτικη ιστορία. Λέει μια κοπέλα, επαντρεύτηκε έναν αχύρον καλή ώρα. Και προσπαθούσε πάρα πολύ η κοπέλα αυτή να μαγειρέψει φαγητά να αρέσει στον άντρα της. Μαγειρεύει τη μια ημέρα τον φαγητό, δεν του άρεσε. Την άλλη δεν του άρεσε, κουτούλι που κουτούλι που. Οπότε μια μέρα της καίγεται το φαγητό. Και λέει, Απαναγία μου, τώρα θα έρθει σπίτι και θα φωνάζει αφού του έκανα τόσες καλοφαγίες και δεν του άρεσε, θα τα αρέσει το καμένο. Έρχεται ο σύζυγος, ο νέος πίσω, δοκιμάζει το φαγητό, λέει: «Ε, γυναίκα, μπράβο! Επέτυχες το σήμερα, ζιάν το φαΐν της γυναίκας μου της πρώτης!» Το έχεις πετύχει σήμερα, είναι ακριβώς όπως το φαγητό της πρώτης μου γυναίκας, στο καμέρο δηλαδή. Που είναι ένα ανέκδοτο, ας πούμε, το οποίο θέλει να πει ότι αν κάποιος είναι μαθημένος με μία, να πηγαίνει μία πορεία, να ακόμη και αν γνωρίσει καλύτερη πορεία, δεν μπορεί να το αναγνωρίσει. Νομίζω όμως ότι επειδή με τη μαμά των παιδιών, τη βιολογική, εμιλούσετε, συζητούσετε, ήταν, ήξερες τι σου γινόταν, ήξερες τι γινόταν, δεν ήταν μια σχέση φαντασιωτική, ήταν μια πραγματική σχέση, ρεαλιστική σχέση, η οποία και η περίοδος της ασθένειας της σας έφερε πιο κοντά και έκλεισε ομαλά ο κύκλος. Δηλαδή όταν επέθαναν οι Μακαρίτισσα, τελείωσαν και οι σχέσεις σας ουσιαστικά. Ναι. Χωρίς μνησικακίες, χωρίς... Όχι, δεν υπήρχαν μνησικακίες. Όχι. Και εγώ εκτιμώ πάρα πολύ το γεγονός ότι την εφρόντισες μέχρι το τέλος της ζωής της και ότι ήσουν ο Πάνος εφρόντισε τη μαμά των παιδιών, τη βιολογική, είναι πραγματικά ως νοσηλευτής. Ήταν μέχρι την τελευταία στιγμή να τη φροντίσει, να τη λούσει, να την ντύσει, να την αλλάξει. Εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ τούτο. Είναι κάτι που με έκαμε να σε ερωτευτώ. Τούτη η αγάπη και εκτίμηση. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, παλιά άνθρωποι, που ήταν η γυναίκα του αρρωστήσει και δεν είναι καλά σωματικά, την παρατάνε. Επίσης, η μαμά των παιδιών, η βιολογική, ήταν μια εξαιρετικά όμορφη γυναίκα. Πολύ όμορφη γυναίκα, πιο όμορφη από εμένα. Και χαίρομαι γιατί έχουμε και πολύ όμορφα παιδιά. Και δεν ζηλεύω, ζήλεψα από την ομορφιά της. Δεν σου έλεγα πάντα τι ωραία κοπέλα. Και είναι εκπληκτικά ωραία κοπέλα. Είναι στις φωτογραφίες και λοιπά, είναι. Ο Νικόλας της μοιάζει πάρα πολύ και εγώ της μοιάζει, αλλά ο Νικόλας περισσότερο. Πολύ όμορφη κοπέλα. Δηλαδή, γιατί τώρα εγώ να καθίσω να ζηλέψω ότι εκείνη η κοπέλα ήταν όμορφη. Η οποία η κοπέλα έφυγε σε τόσο νεαρή ηλικία, 42 χρονών που έφυγε. 41. 41 έτους, δεν επρόλαβε να ζήσει τα παιδιά της να μεγαλώνουν. Ταλαιπωρήθηκε μεγαλώνοντας. Πρέπει να με ζω να ζηλέψω εκείνη την κοπέλα. Ή να πω ρε παιδί μου, η Μακαρίτισσα, η μαμά των παιδιών, ήταν 1,73, ήταν ψηλή, αδύνατη, ήταν μοντέλο και πολύ ωραία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο. Εγώ χαίρομαι που ήταν τόσο ωραία κοπέλα. Και χαίρομαι όταν βλέπω τον Νικόλα μου τη μια ειδικά στα χαρακτηριστικά του προσώπου, χαίρομαι γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο. Και νιώθω διαβάζοντας, έχω διαβάσει και μια επιστολή που είχε γράψει στους γονείς της το 16.
στην οποία έχει καταγράψει τα πράγματα, παρόμοια πράγματα με αυτά που λέω εγώ εδώ στο κανάλι για τους δικούς μου γονείς, και νιώθω πλήρη ταύτιση. Και φρόντισα και φρόντιζω να μάθω την ιστορία της, γιατί είναι η γενετική κληρονομιά του παιδιού μου. Ναι. Θα το θεω... Δηλαδή, ξέρω, αν... δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορείς να ζηλέψεις έναν άνθρωπο που μόνο καλό σου έχει κάνει. Εμένα μόνο καλό μου έκανε. Εντάξει, είναι και ότι εμείς έχουμε συζητήσει τα πράγματα πραγματιστικά, πραγματικής βάσης, δεν έχουμε τίποτα κρατήματα με το παρελθόν. Ναι. Εμένα όμως με χαλά ότι ήταν πιο όμορφη από μένα εμφανισιακά. Πολύ, πολύ εντυπωσιακή, πάρα πολύ εντυπωσιακή κοπέλα, πάρα πολύ εντυπωσιακή. Έχω δει φωτογραφίες πολλές, έχω δει βίντεο, εξαιρετικά ωραία κοπέλα, δηλαδή δεν έμενε να παρατηρείται. Ήταν μία κούκλα, όντως. Και καλός είναι άντως άνθρωπος, χαμογελαστός. Όμως έφυγε νωρίς από τη σου. Και αυτή η κόρη παπά, και αυτή είναι πολύ ξύλο μέλος. Αυτά. Αυτά. Okay. Νομίζω ότι άμα αγαπάς έναν άνθρωπο, κοιτάζεις με αγάπη και το παρελθόν του. Ναι. Εγώ πάντως δεν έχω νιώσει ότι εσύ ζηλεύεις το παρελθόν. Ποτέ. Όχι, δεν το έχω αυτό. Δεν το έχω αυτό. Κάνουμε και πλάκα, αλλά δεν μιλήσουμε και σοβαρά, εντάξει. Είναι και λίγο... Είναι αυτό, αυτό δεν είναι το ορθολογικό, αυτό δεν είναι το πραγματιστικό. Είσαι με έναν άνθρωπο, τι να ασχοληθείς με τα πριν, για ποιο λόγο. Εγώ νομίζω μόνη περίπτωση να ασχοληθείς με τα πριν είναι αν εσύ είσαι κολλημένος με τα πριν ή αν ο άλλος είναι κολλημένος με τα πριν, οπότε το νυν, το τώρα δεν είναι αληθινό και αυθεντικό. Άμα είναι αυθεντικό το τώρα, γιατί να ασχολείσαι με το πριν. Ναι. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό όποιος χωρίζει από κακοποιητική σχέση να κάνει ψυχοθεραπεία. Ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση. Και να πάρει χρόνο. Και να πάρει χρόνο. Προτού ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ναι. Εντάξει, όμως η ζωή συμβαίνει μερικές φορές. Μερικές φορές συμβαίνει. Life happens. Ναι, αλλά δεν ήταν. Δεν υπήρξε αναλληλοεπικάλυψη. Χώρισε, σε πέρασαν τρεις μήνες και μετά γνωριστήκαμε. Όχι. Ναι. Αυτά. Θα χαρούμε στα σχόλια να διαβάσουμε και δικές σας ιστορίες. Bye. Bye bye. Bye.